προφανώς είναι ένα γεμάτο τριήμερο, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και δεν σημαίνει ότι είναι προβλήματα μόνο. Είναι ζητήματα, είναι θέματα που πρέπει από κοινού να αντιμετωπιστούν για το καλό της Κρήτης, του πολιτισμού, περιφέρειας, δήμων, Υπουργείου Πολιτισμού. Λίγο σήμερα το κομμάτι με το... Σήμερα το πρωί είχαμε μία συνάντηση γενικά για τον προγραμματισμό που έχει η περιφέρεια, για την ΟΧΕ, την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των μηνοϊκών ανακτόρων. Κάναμε την συνεργασία που έπρεπε να κάνουμε με την περιφέρεια και με τον Δήμο Ηρακλείου στο τμήμα που αφορά την Γνωσό. Τα πράγματα εξελίσσονται κανονικά, η συνεργασία πρέπει να υπάρχει. Θα ήθελα να καταλάβετε ότι η συνεργασία δεν είναι είδηση. Η συνεργασία είναι δεδομένη και πρέπει να είναι δεδομένη. Γιατί χωρίς συνεργασία τα πράγματα δεν προχωρούν. Επομένως, σήμερα κάναμε ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα για να φτάσουμε στο στόχο μας, που είναι τα έργα τα οποία θα ενταχθούν στην όχη των μηνοϊκών ανακτόρων και πώς προχωρούν ενέργειες και μελέτες προκειμένου τα ίδια τα σημεία των ανακτόρων και η Κνωσός βεβαίως ανάμεσα σε αυτά, να έρθουν στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε να είναι. Δίδεται μία μεγάλη όθηση. Αυτό μπορεί να θέτει και υποπίεση όλους τους παράγοντες που πρέπει να εκτελέσουν χρονοδιαγράμματα. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει κάποια στιγμή να μπούμε σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Τόσο για τον χώρο της Κνωσού, τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, τον τόσο πολύτιμο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο, που είναι οργανικά συνδεμένος με το χώρο αυτό, είναι η μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε συνείδηση και εδώ σε τοπικό επίπεδο και πράγματι η συνέργεια είναι τέτοια ώστε να έχουμε την προσδοκία ότι τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να έρχονται τμηματικά όπως θα έχουμε προγραμματίσει και εν τέλει θα επιτύχουμε όχι απλώς την Συριακή Εγγραφή, διότι βεβαίως πρόκειται και για αυτό. Μιλούμε εμείς για την Κνωσό, αλλά η επιδίωξη του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η Συριακή Εγγραφή όλων των μηνοϊκών ανακτόρων στον κατάλογο της UNESCO. Επιστρέφοντας εδώ στην Κνωσό, είναι νομίζω δικαιολογημένη η προσδοκία όλων ότι θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα που ούτως ή άλλως οφείλεται. Είτε πρόκειται για την εγγραφή στην UNESCO, που είναι βεβαίως η ευκαιρία για να γίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι το οφείλουμε και στους εαυτούς μας εδώ, στον συλλογικό μας εαυτό και το οφείλουμε και στον κόσμο ολόκληρο.